Για... Και εμείς θα περάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που έχουμε φιλοξενούμενους εδώ φίλους από το παρελθόν. Τα παιδιά είναι εργαζόμενοι μέσα στην τηλεόραση, αλλά έχουν και τη δική τους την επιθυμία να κάνουν κάποιες δουλειές παραπάνω. Ναι, έτσι, ναι. Θοδωρής Αδάμος και Κώστας Ατσιτικέλης, οι οποίοι από τις τεχνικές πλευρές της τηλεόρασης έχετε διάφορα να καλύψετε κατά καιρούς. Ναι. Πείτε μου τι έχετε ετοιμάσει. Λοιπόν, έχουμε κάνει μία μικρού μήκους ταινία, είναι ουσιαστικά η δεύτερη μας προσπάθεια. Έχουμε μαζευτεί μία ομάδα πολλών ατόμων, αλλά είμαστε τρία άτομα, εγώ, ο Κωστής ο Ασικέλης και ο Φίλιππος ο Παπαλεξάνδρου, οι οποίοι έχουμε αυτές τις, ας πούμε, ανησυχίες στο να κάνουμε τέτοιου είδους ταινίες. Κυρίως αυτές οι ταινίες που κάνουμε είναι, έχουν θέματα που δεν παίζονται τόσο πολύ στην Ελλάδα, όχι ότι είναι κάτι εξωπραγματικά, αλλά τέλος πάντων έχουν κάποια θέματα που δεν τα συναντά εύκολα ο κόσμος σε τέτοιες απόπειρες. Και συνήθως αυτό το κάνουμε χωρίς να έχουμε κάποιο προσωπικό όφελος κερδοσκοπικό. Είναι... Καλά, ναι, εντάξει, αυτό ναι. Εννοείται. Εμείς βλέπουμε ήδη την αρχή του μικρού φιλμ που έχετε κάνει. Είναι το τρέιλερ της ταινίας. Το τρέιλερ της ταινίας. Για πες μου, Κώστα, θα προφανώς δεν το κάνατε απλά και μόνο να το κάνετε. Έχετε και τη διάθεση να το προωθήσετε, να το δουν και άλλοι. Και πρώτα απ' όλα το κάνουμε για τον εαυτό μας, ας πούμε. Ναι, και για την καλλιτεχνική σας βέβαια διάθεση. Ναι. Θα το προωθήσουμε σε κάποια φεστιβάλ πρώτα εντός της Ελλάδας εδώ. Όπως είναι της Νάουσας, της Δράμας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει του χρόνου ουσιαστικά. Ναι. Γιατί πριν από ένα μήνα περίπου τέλειωσε το προηγούμενο, το 21ο φεστιβάλ. Ναι. Η ιστορία περίπου να μας δώσετε έτσι μια ιδέα, βλέπουμε κιόλας στο τρέιλερ. Η ιστορία έχει να κάνει με την οικογένεια. Είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται μέσα σε μια οικογένεια. Όπου υπάρχει ένα μυστικό μέσα στην ταινία, το οποίο το γνωρίζουν όλοι, αλλά είναι κοινό μυστικό, είναι μυστικό για όλους. Ο ένας το κρύβει από τον άλλον, ουσιαστικά. Αυτό έχει να κάνει με κάποιο φυσικά μυστικό, το οποίο είναι πανελληνίως γνωστό από βασικά τα πανάρχια χρόνια. Ναι, είναι παγκοσμίως κοινό μυστικό. Κοινό μυστικό. Και δυστυχώς, ακόμα, ας πούμε, υπάρχουν περιπτώσεις που αποτελεί ταμπού. Ναι. Μέσα στην οικογένεια. Όπως λέτε, κοινό μυστικό. Ναι. Έτσι είναι και ο τίτλος του φίλου. Έτσι είναι και ο τίτλος είναι δραματική η ταινία, είναι βαριά ταινία. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί εύκολα να τη συναντήσει κάποιος όσον αφορά το θέμα της. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει παιχτεί πολύ, δεν έχει αναδειχθεί πολύ. Και... Θα έλεγα μέσα από κάποιες ίσως περιπτώσεις σε ντοκιμαντέρ εκπομπών έχουν ακουμπήσει. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν επιλέξατε, μάλλον ίσως να το έχετε επιλέξει, αλλά για το μέλλον να δοθεί μια προέκταση αυτής της ταινίας, από δεκάλεπτη να πάρει μια μεγαλύτερη μορφή, γιατί από ό,τι είδα, το λίγο που είδα τώρα, ας πούμε, αυτό το τρέιλερ, μου θυμίζει κανονική ταινία και όχι δεκάλεπτο. Ναι, θυμίζει κανονική ταινία, είναι μικρότερη διάρκεια της. Και αυτό λόγω του ότι είναι για μας δύσκολο αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τα κόστη κυρίως. Ναι, να μπούμε σε μια διαδικασία, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη ταινία. Εμείς βλέπουμε την αφίσα που διαφημίζει πού θα γίνει η προβολή αύριο. Όπου θα γίνει αύριο η προβολή, το Σάββατο, στο καφέ Μπαρ Ζόγια. Στα Λουλουδάδικα. Στα Λουλουδάδικα, στην Κομνηνό. Στην Ισχύ με Κομνηνό. Ναι. Η είσοδος της Κομνηνό. 9 η ώρα το βράδυ. Όσοι πιστοί. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια είσοδος κάποιο τέτοιο, γιατί... Ο καθένας θα πληρώσει αυτό που θα πιει μονάχα, δηλαδή. Ναι. Ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε αυτό που κάνουμε για να το γνωρίσει ο κόσμος και να πάρουμε και το ανάλογο feedback. Σωστά. Γιατί πρέπει να δείτε και τις εντυπώσεις του κόσμου πάνω σε αυτό. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω και από τις φωτογραφίες τώρα, τα γυρίσματά σας, που από εκεί προέρχονται αυτές οι φωτογραφίες, δείχνει μια πολύ επαγγελματική δουλειά και δεν είναι κάτι που θα περίμενα δεκάλεπτο. Εγώ περίμενα κανονική ταινία με αυτά που βλέπω. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Ξέρεις τι, επειδή ας πούμε είμαστε νέα παιδιά στο χώρο και νέα παιδιά σε ηλικία, βλέπουμε και προσπάθειες άλλων και ουσιαστικά προσπαθούμε να στηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες. Γιατί και εμείς έτσι ξεκινήσαμε, έτσι είμαστε ακόμα, δηλαδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
Κοίταξε, έχετε δει πολλές μικρούς ταινίες, είμαι σίγουρος ότι τις έχετε δει. Τις έχουμε δει και μερικές φορές και μαζί στα ντοκιμαντέρ και σε όλα αυτά που πηγαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι περισσότερες ούτε από τη φωτογραφία καν φαίνονται τόσο επαγγελματικές. Είναι είτε με handicam φτιαγμένες, είτε με υποδιέστερα μηχανήματα τέλος πάντων. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουν γυριστεί με επαγγελματικά μηχανήματα. Εσείς κάνετε επαγγελματική δουλειά. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ. Ναι, είναι επαγγελματική δουλειά. Ενώ τα περισσότερα μικρού μήκους θυμίζουν ερασιτεχνική διάθεση επαγγελματία. Να πω κάτι σε αυτό. Αυτό είναι ανάλογα τα μέσα. Τα μέσα, κύριε. Ανάλογα τα μέσα που μπορείς να έχεις. Δεν είναι τόσο το να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι. Δηλαδή, αυτό, ας πούμε, άμα το ακούσουν κι άλλοι, δηλαδή δεν είναι θέμα να έχεις επαγγελματικά μέσα ή ξέρω εγώ να έχεις την top κάμερα ή τα top φώτα ή το πιο ωραίο χώρο κι αυτά, στούντιο για να ξεκινήσεις. Το θέμα είναι ότι και αυτό που πιστεύω ότι και εκεί πέρα, ας πούμε, το ποντάραμε από την αρχή που ξεκινήσαμε τέτοιες προσπάθειες. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη μικρού μήκους ταινία. Έχει προηγηθεί και ακόμα μία, το «Σε βλέπω με ακούς», το οποίο έχει τη δική του ιστορία, έχει παίξει σε φεστιβάλ, έχει μπει σε άρθρα σε εφημερίδες, έχουμε ακούσει καλά και κακά λόγια. Το θέμα είναι ότι αυτό που πας να κάνεις, γιατί πιστεύω ότι εκεί πέρα πονάμε, ας πούμε, ακόμα, το ότι αυτό που πας να κάνεις να έχει ένα νόημα. Δηλαδή, αν αγαπάς αυτό που κάνεις. Σωστό. Και δείχνεις ένα θέμα και δεν είναι παίρνω μια κάμερα, οποιαδήποτε και επαγγελματική κάμερα και δεν ξέρω τι να τραβήξω. Δεν είναι μόνο το αγαπάς, είναι και το γνωρίζεις. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει ο καθένας, πήρε μια κάμερα. Αν δεν ξέρετε τους κανόνες, αν δεν ξέρετε τους νόμους που επικρατούν σε αυτό, δεν γίνεται να γίνει κάτι καλό. Και αν θα βγει καλό, θα βγει εντελώς τυχαία και χωρίς λογική, θα έλεγα. Πείτε μας λιγάκι έτσι, τι σπουδές χρειάζονται για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο. Κοιτάξτε, τώρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γράψει μαζί το σενάριο. Δεν είμαστε σεναριογράφοι, αλλά το επιμεληθήκαμε και οι δύο. Σπουδές. Χρειάζονται να γνωρίζει κάποιες βασικές αρχές σκηνοθεσίας, ας πούμε. Τα οποία όμως έχετε κάνει στη σχολή, έτσι δεν είναι κάτι που σας βγήκαν από μόνα σας. Κυρίως είναι θέμα πόσο μεράκι το έχεις. Ναι. Και πόσο μπορείς να το δουλέψεις. Γιατί με το ίντερνετ υπάρχει πολλή πληροφόρηση, ας πούμε. Δηλαδή και κάποιος ο οποίος είναι παντελώς άσχετος, αν πραγματικά του αρέσει αυτό και θέλει να το κάνει, μπορεί να βρει πάρα πολλή πληροφορία, ας πούμε. Ναι, ακόμα και τα προγράμματα, τα μοντάζ είναι μέσα από πολλά. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Βασικά αυτό είναι ότι λίγο πολύ ζούμε σε έναν κόσμο στο οποίο εντάξει, οι σπουδές θα σου δώσουν ένα έναυσμα. Αλλά δεν θα σε ολοκληρώσουν σαν άτομο. Μα βέβαια. Το θέμα είναι πόσο θα το κυνηγήσεις εσύ, πόσο θα τρέξεις. Ναι, γκάλις δεν γίνεσαι. Πρέπει να ρίξεις 10.000 φορές την μπάλα στο καλάθι για να μάθεις να τη βάζεις. Αλλιώς δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να σε καλά, κάθε προσπάθεια από εδώ και πέρα να συνεχιστεί έτσι με δύναμη. Να σε θα ήθελα να πούμε λίγο και τα ονόματα των ηθοποιών. Παίζουν η Όλγα η Κατσιόκαλη, ο Γιώργος ο Καρυπίδης, ο Φίλιππος ο Παπαλεξάνδρου που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ευγενία Σαμαρά, ο Πέτρος Θεοδόρου, Σταματίνα Πέτσι και πάρα πολλοί ακόμα άλλοι. Και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που βοήθησαν για να γίνει αυτή η προσπάθεια. Και κάτι ακόμα να πω στα γρήγορα είναι ότι παρότι που εμείς σαν ομάδα, η Φίλμα 3 τέλος πάντων έτσι την έχουμε ονομάσει, με δικά μας έξοδα και κόπο και θέληση εκτός ωραρίου δουλειάς και αυτά, γιατί έχουμε όλες τις δουλειές μας για τα προστοζήν. Υπήρχαν άτομα τα οποία χωρίς καν να μας γνωρίζουν, δηλαδή μας γνώρισαν την προηγούμενη μέρα πριν από τα γυρίσματα και ήταν εκεί και μας βοήθησαν όσο μπορούσαν. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει ακόμα κόσμος που τέτοιες προσπάθειες τις αγκαλιάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εμάς που είμαστε νέοι ακόμα και βλέπουμε ότι υπάρχει θέληση από τον κόσμο να βοηθήσει. Έχεις δίκιο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που έχουν όνειρα, οπότε καμιά φορά ξέρεις τα όνειρα συμπίπτουν. Συμπίπτουν. Είναι καλό να έχεις όνειρα. Είναι καλό να έχεις όνειρα. Οπότε συνεχίστε να έχετε όνειρα. Κάποια στιγμή να ακούσουμε ότι το κοινό μυστικό ετοιμάζει να γίνει και μεγάλο μήκος ταινία. Δεν θα σας προταθεί από στούντιο. Ναι, το μιλάω για το story.